Γίνουμε παγάκια στο δρόμο, κάνει απίστευτο κρύο, αλλά έχει και την ομορφιά του αυτό. Όσο δεν είμαστε αποκλεισμένοι, είναι καλά. Λοιπόν, τελείωσε και η εισαγωγή μας. Οπότε, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή, είναι 11 Μαρτίου. Πέρασε και η μέρα της γυναίκας, που τόσο πολύ έτσι δώσαμε έμφαση και φέτος αφιερώθηκε στις γυναίκες που αντιμετώπισαν τον COVID και την βία που ίσως δημιούργησε όλος αυτός ο εγκλεισμός, αλλά και λόγω της ημέρας τιμήθηκαν και οι γυναίκες οι οποίες ήταν σε θέσεις εργασίες τέτοιες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις συνθήκες, όπως ήταν τα νοσοκομεία, και νομίζω πια όλες οι θέσεις λίγο πολύ εργασίας είχαν να κάνουν με τον COVID και αυτή τη χρονιά. Είπαμε κάθε Παρασκευή, έτσι στο ξεκίνημά μας, λέμε ποιοι γιορτάζουν. Για να δούμε. Ο Άγιος Σοφρόνιος, Σοφρόνιος Σοφρονία. Θαλής Θάλια, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτή η επίσημη γιορτή τους. Έχουμε και Σαβίνα και Ζαμπία, από ό,τι βλέπω εδώ. Μάλιστα. Έχω και τα σχόλια εδώ της φίλης μου της Νικολέτας, η οποία έτσι αυτή την Παρασκευή δεν αποκοιμήθηκε και τα κατάφερε να με ακούσει και να με δει. Φιλάκια Νικολέτα, φιλιά στην άλλη μας τη φίλη τη Σοφία, καλή αντάμωση να πούμε στην ωραία μας εκδρομή, να είμαστε καλά σε 2 εβδομάδες να συναντηθούμε. Και είχαμε μείνει στο ποιος γιορτάζει. Είπαμε τα ονόματα, τα οποία δεν είναι πολύ διαδεδομένα. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Και έτσι λίγα γεγονότα σαν σήμερα. Η Έτνα εκρήγνεται. Και νομίζω... και μάλιστα λέει εδώ για το 1822 ο Λυκούργος λογοθέτης με 2.500 αμνιώτες και ο Μπουρνιάς με 150 χανιώτες που ήταν στη Σάμο αποβιβάζονται στοιχείο και πολιορκούν την εντός του φρουρίου τουρκική φρουρά. Για το Μάρτι τώρα νομίζω είμαστε στην 70η μέρα του χρόνου και έχουμε διάφορες παροιμίες για το Μάρτι. Διαβάζω εδώ, άλλα λογαριάζει ο Μάρτης και άλλα η Σαρακοστή. Αν δώσει ο Μάρτης 2 νερά και ο Απρίλης άλλο 1, χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει πολλά σπαρμένα. Ορίστε, είδες τι μαθαίνεις. Αν δώσει ο Μάρτης και κακιώσει, μες στα χιόνια θα μας χώσει. Αυτό σίγουρα. Από Μαρτιού Πουκάμισο και από Αυγούστου Κάπα. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
και κάποια έτσι περίεργα για το αν ξέραμε ότι, στην επικεφαλίδα αν ξέραμε ότι. Ότι τι να ξέραμε, ότι η κέτσαπ που χρησιμοποιούσαν κάποτε ως φάρμακο το 1834 την πουλούσαν σε χάπια για τη θεραπεία της διάρειας και του ίκτερου. Αυτό δεν το ξέραμε. Επίσης άλλο ένα, ο Αμερικανός Τζον Κέλογκ, διευθυντής ιστορικού, μάλλον ιατρικού κέντρου στο Μίσιγκαν, επινόησε τα corn flakes για έναν ασθενή με χαλασμένα δόντια. Το 1853 στην Σαρατόγκα της Νέας Υόρκης ένας πελάτης επέπληξε τον μάγειρα ενός εστιατορίου ονόματι George Crumb ότι είχε κόψει πολύ χοντρές τηγανιτές πατάτες. Τότε αυτός από αντίδραση τις ψιλόκοψε φτιάχνοντας τα πρώτα chips. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στον εθισμό από μία επίπληξη. Και άλλο ένα, ότι το 1756 ο μάγειρας του Ρισελιέ ετοίμαζε το γεύμα στο λιμάνι του Μαχών για να γιορτάσουν οι Γάλλοι την νίκη κατά των Βρετανών στην ναυμαχία της Μινόρκας το 1756. Το γεύμα περιλάμβανε μεταξύ άλλων σάλτσα από κρέμα και αυγά. Όταν ο σεφ συνειδητοποίησε ότι τελείωσε η κρέμα, έβαλε αντί αυτής λάδι και την ονόμασε μαγιονέζ. Ήταν η πρώτη λοιπόν μαγιονέζα. Αυτές ήταν έτσι οι ανάλαφρες ιστοριούλες που ξεκινήσαμε. Γενικώς σήμερα τα θέματα είναι ανάλαφρα, γιατί η επικαιρότητα είναι πολύ βαριά, οπότε νομίζω ότι έτσι χρειαζόμαστε μια αποσυμπίεση. Ξεκινήσαμε με αυτά τα «αν ήξερες ότι». Υπήρχε και ένα άρθρο για την ημέρα της γυναίκας, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ φορεμένο, όλοι ξέρουμε πώς ξεκίνησε και αυτό που ξέρουμε ότι ίσως να είναι πιο συμβολικό από ποτέ, πιο συμβολική από ποτέ αυτή η συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών, γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας με τη βία, με την εγκληματικότητα. Οπότε και αυτό επέλεξα, ήταν ένα θέμα βαρύ, να μην έχουμε κάτι βαρύ σήμερα, ακόμη και στο κομμάτι του ευζήν που συνήθως με αυτό κλείνουμε, είναι ανάλαφρο. Οπότε έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, έτσι θα το συνεχίσουμε με κάποια ωραία θεματάκια, να δούμε εδώ τι έχουμε από μουσική και επανερχόμαστε. Thank you.
Τέλος και μουσική. Και πάμε να συνεχίσουμε. Στο κομμάτι μόδα και ομορφιά έχουμε εδώ διάφορα θεματάκια. Διάλεξα να μην επανέλθουμε σε αυτές τις εβδομάδες μόδας που τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε λοιπόν με το υβριδικό skincare. Δεν είναι μόνο τα υβριδικά αυτοκίνητα και όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε σε υβριδικά. Υπάρχει και το υβριδικό skincare. Τι είναι και ποια τα ωφέλη του. Τι αποκαλούμε υβριδικό skincare και γιατί θεωρείται σημαντικό για την υγεία της επιδερμίδας μας. Προκειμένου να καλύπτουμε περισσότερες και πιο εξειδικευμένες ανάγκες, απευθυνόμαστε όλο και περισσότερο στο υβριδικό skincare. Προσφέρει ποικίλα ωφέλη και ταυτόχρονα μας εξοικονομά χρόνο και χρήμα. Ποια όμως αποκαλούμε υβριδικά καλλυντικά? Το πιο προφανές πλεονέκτημά τους είναι ότι συγκεντρώνουν τις ιδιότητες πάνω από δύο διαφορετικών συνθέσεων, απλουστεύοντας τη skin care ρουτίνα μας χωρίς όμως να υστερούν σε αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ένα καθαριστικό προσώπου το οποίο έχει ενδυτικούς παράγοντες είναι κατάλληλο και για την περιοχή των ματιών, οπότε δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε μια ξεχωριστή διφασική λοσιόν για τα μάτια. Ομοίως και το αντιλιακό, που έχει υψηλό δείκτη προστασίας και ταυτόχρονα καλύπτει την επιδερμίδα, όπως το make-up. Δύο σε ένα λοιπόν είναι τα υβριδικά από ό,τι καταλαβαίνουμε. Από τα πρώτα και τα πιο διάσημα είναι οι BB και οι CC Creams. Σωστό. Οι συγκεκριμένες συνθέσεις βελτιώνουν οπτικά την επιδερμίδα, καμουφλάροντας λεπτές γραμμές και ατέλειες, παρέχοντας την κάλυψη ενός ελαφρύ make-up. Ταυτόχρονα όμως προσφέρουν υδάτωση, προστασία από τον ήλιο. Άλλος ένας αγαπημένος εκπρόσωπος του υβριδικού skincare είναι το balm καθαρισμού, που όταν εφαρμόζεται στην επιδερμίδα λιώνει και μεταμορφώνεται σε έλαιο, ενώ όταν το ξεπλένουμε με νερό μετατρέπεται σε ένα υδαρές γαλάκτωμα. Ο χαρακτήρας της σύνθεσης όχι μόνο απομακρύνει αποτελεσματικά τα υπολείμμα του μακιγιάζ, αλλά ταυτόχρονα θρέφει αφήνοντας απαλή και ελαστική την επιφάνεια της επιδερμίδας. Μάλιστα. Υβριδική τονωτική λοσιόν, είπαμε ποια είναι αυτή, έχει και αντικυραντικά αποτελέσματα και λειτουργεί και ως λεπτόρευστο σέρουμ ενυδάτωσης. Λοιπόν, transforming textures, η υβριδική τάση αφορά και στις καινοτομικές συνθέσεις περιποίησης και αντιλιακής προστασίας, οι οποίες αλλάζουν υφή και εμφάνιση κατά τη χρήση τους. Αυτό το χαρακτηριστικό συνήθως περιγράφει στη συσκευασία fluid to powder, cream to foam, cream to powder. Υβριδικό make-up, το no make-up make-up, αποτελεί και φέτος τη μεγαλύτερη τάση του μακιγιάζ. Επιδιώκουμε την τέλεια nude όψη με ταυτόχρονη περιποίηση. Οι πρωταγωνιστές σε αυτή την κατηγορία είναι τα make-up με αντιγυρητικούς και ενυδατικούς παράγοντες. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, το καθαρό υαλουρονικό οξύ σε αντίστοιχη αναλογία με ενός σέρουμ. Πολυχρηστικά προϊόντα μακιγιάζ με μια κίνηση εφαρμόζονται σε μάτια, μήλα, χείλη, σε ρολό σκιάζ, ρούζ, κραγιόν ή highlighters ή ένα ολοκληρωμένο καθημερινό μακιγιάζ. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να αποτελέσουν βασικό προϊόν κλειδί για εφάνταστα και δημιουργικά look. Τέλος, τα συγκεκριμένα προϊόντα μακιγιάζ τα συναντάμε σε κρεμώδη ή σε μορφή stick. Είναι σχεδιασμένα ώστε να απλώνονται με τα δάχτυλα, πινέλα κτλ. Πολυχρηστικά προϊόντα, μάλιστα. Υβριδικό body mist. Δεν προσφέρει απλώς μια αναζωογονητική δροσερή ευωδιά στην επιδερμίδα. Προσφέρει επιπρόσθετα skin care ωφέλη, εφόσον μπορεί να επιλαμβάνει ευεργετικά αιθερία έλαια, π.χ. φασκόμηλο, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Υβριδική περιποίηση μαλλιών. Σύμφωνα με αμερικανικές μελέτες, τα πολυχρηστικά προϊόντα περιποίηση μαλλιών είναι άλλη μια κατηγορία που κερδίζει συνεχώς έδαφος. Οι πιο αγαπημένες είναι οι συνθέσεις με τριπλή ιδιότητα, δηλαδή λειτουργούν conditioner, ως conditioner, μάσκα και νυχτερινή θεραπεία θρέψης. Ορίστε, μάθαμε και τι είναι τα υβριδικά προϊόντα. Και τώρα πάλι θα μείνουμε στο κομμάτι της ομορφιάς, αλλά στα tips που συνήθως λέμε.
Υλικά που έχουμε στο σπίτι, στην κουζίνα μας, αποτελούν βάλσαμο για την επιδερμίδα των χεριών μας. Τώρα με αυτό το κρύο η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει ειδικά ευαίσθητο δέρμα, πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα, δεν φοράς γάντια. Η κακοκαιρία Φίλιππος, ορίστε, που ήρθε, το πολικό ψύχος, ήδη όχι απλά μας κλείνει το μάτι, είναι εδώ μπροστά μας. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την επιδερμίδα των χεριών. Ταλαιπωρούνται από το αντισηπτικό, από το συχνό πλύσιμο και από το κρύο. Οπότε μία μάσκα χεριών είναι ό,τι πρέπει. Για να δούμε τι μας προτείνουν εδώ οι ειδικοί. Η συνταγή για ενυδατική μάσκα χεριών. Δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε λοιπόν χρήματα για να αγοράσουμε μάσκα χεριών. Μπορούμε και μόνοι μας στο σπίτι μας να φτιάξουμε μία. Που αυτή μπορούμε και να τη φάμε, όπως υποστηρίζει εδώ το άρθρο. Λέει να ανακατέψουμε 2 κουταλιές γιαούρτι με 1 κουταλιά μέλι, να απλώσουμε μείγμα στα χέρια μας, να το αφήσουμε να δράσει 15 λεπτά και να το ξεπλύνουμε καλά. Και μας προκαλεί να το δοκιμάσουμε, γιατί λέει ότι θα έχουμε τα πιο απαλά χέρια από ποτέ. Τα ωφέλη του γιαουρτιού και του μελιού στο δέρμα, εντάξει, αυτά νομίζω λίγο πολύ όλοι τα ξέρουμε. Το γιαούρτι με το γαλακτικό οξύ και τα προβιωτικά βοηθάει στην ενυδάτωση και στην επούλωση αμέσως. Αντίστοιχα το μέλι έχει πλούσια ενυδατικά στοιχεία για να τα μαλακώσει, να τα κάνει βελούδινα και να τα κάνει επίσης έτοιμα να δεχτούν την κρέμα χεριών. Αυτά ήταν τα θέματα της ομορφιάς. Μετά έχουμε μόδα και μετά το τελευταίο κομμάτι κλείνουμε με κάτι πολιτιστικά και λίγο ευζήν, στην πιο light εκδοχή, όπως είπαμε και στην αρχή. Ένα τελευταίο που μου άρεσε, που έχει να κάνει με την ομορφιά, έρχεται από την Elle Macpherson. Το μοντέλο που αλλιώς είναι γνωστό με το παρατσούκλι The Body. Ποια γυναίκα δεν θέλει να ξέρει λοιπόν τα μυστικά της. Είδατε, δεν πήρα τα γυαλιά μου και κάθομαι πολύ κοντά στην οθόνη για να μπορώ να διαβάζω. Για να δούμε, λέει, ποιος δεν θέλει να γνωρίζει τις καθημερινές συνήθειές της. Ιδανικά θα θέλουμε να γνωρίζουμε την παραμικρή λεπτομέρεια. Η ίδια έχει δώσει συνεντεύξεις στα μεγαλύτερα περιοδικά παγκοσμίως, ανάμεσα σε αυτά και αμερικανική Vogue, όπου το περασμένο Οκτώβριο εδώ ο Τάκης λέει ότι την μάσκα χεριών την κάνει με τζατζίκι. Νομίζω, δεν ξέρω, πρέπει να έχει όλα τα, εκτός από το όλα τα συστατικά είναι το ίδιο ευεργητικά, και το γιαούρτι που έχει τα προβιωτικά και το αγγούρι που είναι ενυδατικό. Μόνο το σκόρδο, αλλά και το σκόρδο επουλωτικό είναι και αντισηπτικό, μην πούμε. Οπότε, μετά από αυτή την παρέμβαση συνεχίζουμε. Λοιπόν, τον περασμένο Οκτώβριο η 57χρονη Καλονία αποκάλυψε τα μυστικά περί πείς επιδερμίδας της και το εκπληκτικά φτηνό προϊόν ομορφιάς, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να ζήσει. Για να δούμε ποιο είναι, τι μας λέει η Elle Macpherson, αυτό το κορμί. Επίσης μας προτρύνει ότι, και μας λέει ότι αν δεν το έχουμε, πρέπει να το πάρουμε. Επίσης τώρα βλέπω ότι κάθομαι πάρα πολύ κοντά στο μικρόφωνο και αλλά δεν κατεβαίνει πιο χαμηλά αυτή η καρέκλα. Λοιπόν, η Elle Macpherson λοιπόν με το παρατσούκλι The Body, εντάξει, μας λέει εδώ ότι ξεκίνησε από το περιοδικό Time και τα λοιπά και τα λοιπά, το 89. Λοιπόν, ορκίζεται λοιπόν ότι το Tinted Multi-Purpose Soothing Balm του Dr. Poe, το οποίο πωλείται στο διαδίκτυο για μόλις 6 και 25 δολάρια, κάτι παραπάνω από 7 ευρώ, είναι διαθέσιμο στο ελληνικό site onebeauty.gr. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα παχύρευστο μπάλμ, το οποίο έχει πολλαπλές χρήσεις και συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενυδατώσει το δέρμα, τα χείλη, ακόμη και να στερεώσει τα φρύδια. Είναι διαθέσιμο σε διάφορες αποχρώσεις, αλλά και διάφανο για όσους αναζητούν
απλά την ενυδάτωση. Μάλιστα. Δοκιμάστε και χρησιμοποιήστε το συγκεκριμένο μπάλμ για ενυδάτωση σε δύσκολες περιοχές σώματος, όπως αγκώνες, γόνατα, αλλά ακόμη και φτέρνες. Θα δείτε άμεσα διαφορά, ενώ οι συγκεκριμένες περιοχές θα γίνουν σύντομα απαλές. Η editor εδώ του περιοδικού μας λέει ότι το Dr. Popo Balm είναι ένα από τα προϊόντα που αγοράζει ξανά και ξανά και το έχει πάντα μαζί. Βέβαια, βλέπω τώρα την, τη συσκευασία, η οποία είναι σαν ένα lip gloss. Οπότε, αν το βάλεις στις φτέρνες και στους αγκώνες, πόσα τέτοια balms πρέπει να αγοράσεις, δεν ξέρω. Οπότε, νομίζω ότι κάπου εδώ κλείσαμε το θέμα με τα beauty tips και πάμε λίγο στη μόδα. Τι έχουμε? Έχουμε κάτι που να... Τι θα πούμε τώρα για παπούτσια. Μάλιστα. Λέει λοιπόν ότι αυτή την περίοδο κάθε χρόνο νιώθουμε ότι φτάνουμε στο τέλος ενός μαραθωνίου. Ο χειμώνας με τις γκρίζες μέρες, νομίζω ότι λίγο μας έμεινε ακόμη, τελειώνει. Περιμένουμε το φως στο τέλος του τούνελ που σηματοδοτεί ότι σύντομα ίσως θα χρειάζεται να φοράμε, δεν χρειάζεται να φοράμε 7 στρώσεις ρούχων για να βγούμε το σπίτι. Είναι καιρός να αφήσουμε τις αγαπημένες ζεστές μπότες μας και να μην τις σκεφτούμε μέχρι να είναι ξανά απαραίτητες. Αυτές λοιπόν είναι οι 5 τάσεις παπουτσιών για τη φετινή άνοιξη. Και εδώ θα δούμε τα brands ποια είναι. Πλατφόρμες. Πήραμε μια γεύση από ψηλά τα κούνια το 21, αλλά αυτή την άνοιξη οι εμπνεσμένες από τη δεκαετία του 70 πλατφόρμες έχουν τη δική του στιγμή. Από γόβες μέχρι αθλητικά παπούτσια. Τα παπούτσια με πλατφόρμα θα είναι γύρω μας όλο το χρόνο και αυτό μας αρέσει. Θηλυκές λεπτομέρειες. Οι κοριτσίστικες λεπτομέρειες σε παπούτσια που θα τις ζήλευε ακόμη και η Κάρι Μπράτσο είναι τα έντονα χρώματα που θα κυριαρχήσουν και οι φιόγκοι και τα στράς. Μάλιστα, ποιος θα τα υποστηρίξει είναι το θέμα. Έχουμε τα chunky sandals, τα παπούτσια των τελευταίων σεζόν, είχαν ένα κοινό παρονομαστή. Ήταν chunky. Το περασμένο καλοκαίρι πήραμε μια πρώτη γεύση. Αν ψάχνεις για ένα ζευγάρι παπούτσια που είναι άνετο, δροσερό, τότε αυτή είναι η λύση. Η πρώτη τελευταία επιλογή, τα τσόκαρα. Η τάση του κλοκ μπαίνει στη ζωή μας, δειλά-δειλά, από τις προηγούμενες χρονιές. Μπορούν εύκολα να γίνουν το αγαπημένο μας παπούτσι της χρονιάς. Και τέλος, τα αθλητικά παπούτσια. Υπάρχει πάντα χώρος στην καρδιά μας για λευκά sneakers. Αλλά φέτος την άνοιξη θα δούμε να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα. Και τη θέση τους θα πάρουν φωτεινά sneakers με φωτεινά χρώματα και στις σόλες και έξτρα χρώματα γενικά. Ωραία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σαν τα λευκά που ταιριάζουν με όλα δεν έχει, αλλά αφού αυτή είναι η τάση πρέπει να την πούμε. Κάνουμε ένα μουσικό break, επιστρέφουμε με λίγη μόδα και μετά κάτι άλλο.
Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν. Κάτσε να βάλουμε και τα ακουστικά. Για να ακούμε τι λέμε. Είπαμε, έχουμε λίγη ακόμη μόδα. Εντάξει, τώρα εδώ τάση για επίκαιρο ντύσιμο κατά την ερχόμενη άνοιξη. Έντονα χρώματα, σεξι φορέματα, ψηλά τακούνια. Μόδα των 70's επιστρέφει. Μάλιστα, φασιονίστες αντιμετωπίζουν τη φετινή μόδα με χιούμορ και ανάλαφρη διάθεση. Φορούν ξανά χαμηλοκάβαλα τζιν που είχαν αφήσει στο παρελθόν. Φορούν τακούνια, τσόκερ, τόπ με σχέδια πεταλούδες, αλλά το διασκεδάζουν στο έπακρο. Πάντως, οι λάτρεις του μινιμαλισμού θα βρουν τα δικά τους αγαπημένα σε λευκά φορέματα, neutral set, σε μία σεζόν που φαίνεται ότι πραγματικά τα περιλαμβάνει όλα. Spring Summer 22, τα μεγαλύτερα trends. Αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ολόκληρη τη fashion season με μία λέξη, θα τη χαρακτηρίζαμε ως εξωστρεφή. Έντονα χρώματα, σεξι φορέματα, ψηλά τακούνια, τι άλλο. Δεν είναι πολύ σίκ ορισμένα κομμάτια, επιστρέφουν όμως. Και το αμφιλεγόμενο μεν, αλλά ένα τρέντ από το παρελθόν που επιστρέφει στο σύγχρονο ντύσιμο, αρκετά σεξι στοιχείο θα έλεγα. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν, γιατί δεν μου αρέσει έτσι, αυτού του είδους η πίεση. Ανάμεσα λοιπόν στα μίνι, τα ψηλοτάκουνα παπούτσια και τα χαμηλοκάβαλα τζιν και τα top με cutouts, ξεχωρίζουν τα κορσέ tops ή μπουστί tops που επιστρέφουν δυναμικά στο street style. Είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κομμάτια της μόδας, την μακρά ιστορία του οποίου μπορείτε να διαβάσετε. Εντάξει, το ξέρουμε ότι υπάρχει στον κορσέ πολύ, πολύ ιστορία από πίσω. Πάντως, τα shows των σχεδιαστών για τις ανοιξιάτικες συλλογές είχαν την τιμητική τους. Οι γυναίκες της μόδας φορούν τα κορσέτ top συνδυασμένα με τζιν, η φαρδιά υφασμάτινα παντελόνια για ένα τέλειο κοντράστ, ενώ οι κορσέδες δίνουν τη δυνατότητα για ψαγμένο layering πάνω από φαρδιά πουκάμισα, φορέματα ή pullover. Φέτος το καλοκαίρι ο κορσές δανείζει το σχήμα του σε πολλά cropped tops από μαλακό ύφασμα, ενώ θα τον δείτε φορεμένο ως matching set σε κάποιο ασορτή παντελόνι ή και jacket. Έχει διάφορες φωτογραφίες εδώ. Νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το σκέλος της μόδας. Είπαμε ορισμένα πράγματα για ομορφιά, είπαμε για μόδα. Και τώρα έτσι κάτι που μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω αν την έχετε δει, Τάκη, η αράχνη που σου έλεγα. Η διάσημη γιγαντιαία αράχνη έρχεται λοιπόν στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ένα εμβληματικό έργο από το 1999... Η διάσημη λοιπόν γιγαντιαία αράχνη, ένα από τα έργα που έκαναν παγκοσμίως γνωστή αυτή την καλλιτέχνηδα, πώς λέγεται, μπουρζουά, θα εκτεθεί στο χώρο λοιπόν της Εσπλανάδας για διάρκεια περίπου 7 μηνών με ελεύθερη ανοιχτή πρόσβαση στο κοινό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και το μέγεθος, νομίζω 10 μέτρα αν δεν κάνω λάθος λέει εδώ το άρθρο ότι είναι αυτή η αράχνη. Οι δύο φορείς λοιπόν που συνεργάζονται για πρώτη φορά προκειμένου να διαδώσουν το έργο της σύγχρονης τέχνης. Μάλιστα είναι... Ναι, ναι, ναι. Ωραία, αυτά εντάξει είναι τώρα λεπτομέρειες για το
για τους φορείς. Κοινός στόχος είναι ο επαναπροσδιορισμός του δημόσιου χώρου, καθώς και η αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη. Η οικαστική εγκατάσταση λοιπόν του Μάμαν, έτσι λέγεται, από την πλευρά του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, πραγματοποιείται χάρη στη νέα δωρεά του Ιδρύματος για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του προγραμματισμού για το 2022. Λοιπόν, μέσα λοιπόν από αυτή την τέχνη εκφράζονται βαθύτερες σκέψεις και φόβοι που παίρνουν μορφή μέσα από αυτό το έργο. Στα χαρακτηριστικά, τα σχέδια, τα υφάσματα, τις εγκαταστάσεις και τα γλυπτά της, η συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα εξερευνά έννοιες της ενοχής, του φόβου, της μνήμης, της μητρότητας και της αγάπης. Είναι έντονα επηρεασμένο από την ζωή, ιδιαίτερα από τα παιδικά της χρόνια. Δημιούργησε τα πρώτα της σχέδια με αράχνες στα τέλη της δεκαετίας του 1940, ενώ 50 χρόνια αργότερα δημιούργησε τις γιγαντιές τρισδιάστατες αράχνες για τις οποίες έχει γίνει γνωστή. Είναι λοιπόν αυτή η αράχνη πάνω από 10 μέτρα, δημιουργήθηκε το 2000 ως πρώτη ανάθεση για κάποιο άλλο και ίδρυμα και στη συνέχεια χυτεύτηκε, λέει, σε μπρούτζο, χάλιβα και μάρμαρο. Όπως είχε δηλώσει η ίδια, το Μάμαν συμβολίζει τη μητέρα της, η οποία ήφαινε και αποκαθιστούσε τα πιτσερί, έχοντας 10 μαρμάρινα αυγά στην κοιλιά της. Το γλυπτό υποδηλώνει την μητρική προστασία. Ωστόσο, η σχέση της καλλιτέχνηδας με τη μητρότητα ήταν αντιφατική και περίπλοκη. Κυριαρχώντας στο χώρο και παραπέοντας πάνω σε λεπτά ορθωτά πόδια, το Μάμαν προκαλεί επίσης φόβο και υποδηλώνει παγίδευση. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Πράγματι θα ήθελα να το δω και από κοντά. Η καλλιτέχνη αυτή λοιπόν είχε σπουδές γεωμετρία στη Σορβόνη, μετά μετακόμισε στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Στα μέσα της δεκαετίας του 40 δημιούργησε 4 εμβληματικούς πλέον πίνακες, οι οποίοι πραγματεύονται τη γυναικεία ταυτότητα. Την ίδια περίπου περίοδο ξεκίνησε τα πρώτα της γλυπτά, από καουτσούκ και χυτή ριτίνη. Στη δεκαετία του 70, μετά το θάνατο του συζύγου της, εμφανίζεται ως πρωτοπόρος καλλιτέχνικη της καλλιτεχνικής φόρμας της εγκατάστασης, την οποία εξερεύνησε περαιτέρω από το 1991. Εντάξει, εδώ λέει για όλη της την πορεία, αλλά πραγματικά αξίζει να το δούμε. Λέει ότι με σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης στον πολιτισμό, η εγκατάσταση στο κέντρο Σταύρος Νιάρχος θα πλαισιωθεί από ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί μέσα από τη δωρεά του Ιδρύματος. Μάλιστα. Και θα περιλαμβάνει θεατρικές αναγνώσεις, εκπαιδευτικά και σχολικά προγράμματα, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, καθώς και ξεναγήσεις. Ωραία ευκαιρία να βγούμε λίγο έξω, να πάρουμε και τον αέρα μας, αλλά και να μάθουμε και κάτι. Ένα τελευταίο break και επιστρέφουμε με ένα άρθρο για Ευζήν. We'll be right back.
Αυτό ήταν και το μουσικό break. Και εδώ λοιπόν έχουμε ένα άρθρο που μας μιλάει για 13 τρόπους επίτευξης ευζήν. Υπάρχω αραζό, αυτό το ξέρουμε από παλιά. Τι σημαίνει λοιπόν καλή ζωή? Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πει στους γονείς οφείλουμε τον ζήν, στους δασκάλους το ευζήν. Και εδώ μας λέει λοιπόν ότι διαφωνεί ο αρθρογράφος. Θεωρεί λοιπόν ότι η φράση ευζήν είναι πλεονασμός και η φράση κακή ζωή οξύμορη. Απόλαυση, τύχη, ζωή είναι από μόνες τους θετικές έννοιες. Σίγουρα δεν είναι για όλους η ζωή εξίσου ρόδινη, έχει τα σκαμπανεβάσματά της, αλλά δεν πρέπει να είμαστε αχάριστοι. Και μόνο λοιπόν που μας έχει δοθεί το προνόμιο της ζωής θα πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Υπάρχω άρα ζω, ζω άρα υπάρχω. Η διαφορά μεταξύ βιολογικής και ψυχολογικής γένεσης είναι αξιοσημείωτη. Η ύπαρξη δεν συνεπάγεται και ζωή. Η ύπαρξη ουδέτερη αφηρημένη έννοια. Ζωή έννοια με θετικό πρόσημο δεν νοείται οπότε να ζούμε άσχημα. Πώς επιτευχθεί αυτό? Για να ξεκινήσουμε εδώ με τα bullets μας για μαθήματα ζωής. Να είμαστε το πρώτο, να είμαστε αισιόδοξοι. Ο πεσιμισμός και η μιζέρια δεν πρέπει να έχουν καμία θέση στη ζωή μας. Σίγουρα δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα και δρούμε. Να αποβάλουμε το άγχος, γιατί είμαστε τους ανθρώπους, γιατί μας λέει τους ανθρώπους να μας θέλει ο μαζοχισμός, για ποιο λόγο να κακομεταχειριζόμαστε και να βασανίζουμε τους εαυτούς μας. Το άγχος, υπερανάλυση και οποιοδήποτε άλλος τρόπος αυτοτιμωρίας θα πρέπει να σταματήσει, να υφίσταται. Με την υπερβολική σκέψη, το στρες και την νευρικότητα δεν θα πετύχουμε τίποτα. Αντιθέτως, υπολειτουργούμε. Αυτό θέλουμε. Για να δούμε. Τι λέει, μην ανοίξουμε και το κεφάλαιο για τις μετέπειτα συνέπειες που μπορεί να επιφέρει το άγχος στον οργανισμό, καρδιολογικά προβλήματα, ψυχοσωματικά, αυτοάνοσα νοσήματα. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να αποβάλουμε το άγχος, να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, να αγαπάμε τον εαυτό μας, γιατί με αυτόν πορευόμαστε σε όλη μας τη ζωή. Πολλά πρόσωπα περνάνε και φεύγουν, αλλά μόνο ο εαυτός μας θα μας συντροφεύει μέχρι το τέλος. Οπότε, μόνο αν τα βρούμε μαζί του θα είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ευτυχία. Χτίσε αληθινές σχέσεις, μας παροτρύνει. Συναναστρέψουμε θετικούς ανθρώπους και ένταξε στη ζωή σου άτομα φιλικά, ερωτικά, συγγενικά που θα σου βγάζουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και από τους οποίους έχεις να πάρεις πράγματα. Σωστό. Ερωτεύσου, αφέσου, μη φοβάσαι να πληγωθείς και να πληγώσεις και να πληγωθείς. Μέσα από τον έρωτα έρχεται η ολοκλήρωση. Εκμεταλλεύσου δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο. Κάνε πράγματα που σε γεμίζουν. Καλλιεργήσου πνευματικά, σωματικά. Θλίσου, ασχολήσου με το διάβασμα, με την εκμάθηση κάποιες ξένες γλώσσες, κάποιου μουσικού οργάνου. Σκέψου οτιδήποτε θα μπορούσε να σε κάνει χαρούμενο και πραγματοποίησέ του. Πολύ σημαντικό αυτό. Απομακρύνσου από τοξικά περιβάλλοντα. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να συμβιβαζόμαστε και να εγκλωβιζόμαστε μέσα σε τοξικές σχέσεις. Απόφυγε να συναναστρέφεσαι με άτομα που θεωρείς ότι σε επηρεάζουν αρνητικά, είτε στο φιλικό, είτε στο επαγγελματικό, είτε και στο οικογενειακό σου περιβάλλον. Πρέπει να είμαστε ανεξάρτητη προσωπικότητα και να μην έχουμε ανάγκη κανέναν. Μόνο όσοι αξίζουν πρέπει να μένουν δίπλα μας. Μας μιλάει εδώ για την
φιλανθρωπία, το να είσαι καλός άνθρωπος, να προσφέρεις και να νοιάζεις για τους γύρους σου, είναι κάτι που θα σε γεμίσει και ένας λόγος παραπάνω για να αγαπείς τον εαυτό σου. Επένδυσε το χρηματικό σου περίσσευμα σε φιλανθρωπίες και όχι σε ανούσια υλικά αγαθά. Ζήσε υγιεινά. Μπες σε πρόγραμμα, υιοθέτησε ένα γενικότερα υγιεινό τρόπο ζωής. Καλλιναγώγησε τις ορμές σου, γυμνάσου, κοιμήσου όσο περισσότερο μπορείς και γίνε κύριος του εαυτού σου. Μην είσαι επιρρεπής σε κανένα είδος εξάρτησης ή εθιστικής ουσίας. Μείνε κοντά στη φύση. Να νιώθεις χαρούμενος και πλήρης με τα απλά πράγματα. Ζήσε κοντά στη φύση. Πήγαινε εκδρομές σε διάφορους φυσικούς προορισμούς. Αγάπα το περιβάλλον που μας τρέφει και μερίμνησε για τη συντήρηση και την βελτιστοποίησή του. Βάλε στόχους, θέσε στόχους και σκοπούς ζωής, κάνε όνειρα για εσένα το μέλλον και προσπάθησε να τα εκπληρώσεις. Αν δεν επιτευχθούν όλα, μην απογοητεύεσαι, αξίζει και μόνο για την προσπάθεια. Κάνε ταξίδια, ταξίδεψε όσο περισσότερο μπορείς. Απόκτησε εμπειρίες, γνώρισε διαφορετικά πράγματα, έλα σε επαφή με διαφορετικούς κόσμους, πολιτισμούς, κουλτούρες κτλ. Αμήν να κάνουμε εδώ κανένα ταξίδι. Εκτίμησε το δώρο της ζωής, να είσαι χαρούμενος και ευγνώμων μόνο και μόνο που έχεις την τύχη να ζεις. Εκμεταλλεύσου το όσο καλύτερα μπορείς και μην είσαι αχάριστος. Ντουμ σπίρος πέρο, αναπνέω, ελπίζω. Ελπίζω ζω και τα λοιπά. Carpe diem, άδραξε τη μέρα, έλεγαν οι Λατίνοι και μάλλον κάτι ήξεραν. Ζήσε την κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία. Μια ζωή την έχουμε, οφείλουμε στους εαυτούς μας να την ζήσουμε στην βέλτιστη εκδοχή της. Μην χάνουμε στιγμή την ελπίδα, μην φοβόμαστε να ζήσουμε και να αγωνιστούμε για τα θέλω μας και τα όνειρά μας τα οποία πρέπει να παλέψουμε για να τα κάνουμε πραγματικότητα. Έτσι, ένα πολύ θετικό μήνυμα όλο αυτό το άρθρο. Τα έχουμε ξαναπεί, πάντοτε στο κομμάτι του Ευζήν λέμε περίπου τα ίδια σε αυτό το θέμα. 10, πήγε σχεδόν 10. 10 παρά μου είπε ότι εκείνη την ώρα θα συντονιστεί η Γεωργία, φιλιά Γεωργία, Λονόρα, Χριστίνα και επίσης με βλέπουν και περιμένουν τα χαιρετίσματα. Οπότε ήταν πολύ ωραία, στέλναμε τα μηνύματά μας, υπήρχε διάδραση σήμερα. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Δεν ξέρω για πόσο ακόμη θα κρατήσει και αυτή η κακοκαιρία το φαινόμενο ο Φίλιππος. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα λίγο να αρχίσει να ανοίγει ο καιρός για να φτιάχνει και η διάθεσή μας. Αυτά ήταν για σήμερα. Όσο πιο ανάλαφρα και θετικά μπορούσαμε τα θεματάκια μας. Κλείνουμε και λέμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά!